Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Γεωγραφία πέμπτης για σήμερα, πρώτο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για το χάρτη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο χάρτης είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε για να απεικονίσουμε τη μορφή ενός τόπου μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Λέμε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή γιατί η μορφή της γης αλλάζει συνεχώς. Για τις αλλαγές αυτές υπεύθυνη μπορεί να είναι είτε η ίδια η φύση είτε ο άνθρωπος. Όταν για τις αλλαγές αυτές υπεύθυνη είναι η φύση, αυτές μπορεί να οφείλονται σε ενδογενείς ή σε εξωγενείς δυνάμεις. Ενδογενείς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στο εσωτερικό της γης, όπως οι σεισμοί και τα ηφαίστεια. Εξωγενείς τώρα είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στο εξωτερικό της και αυτές μπορεί να οφείλονται στο νερό, στον άνεμο και στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Υπάρχουν τώρα και αλλαγές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος. Αυτές μπορεί να είναι η διάνοιξη μιας σύραγγας, η κατασκευή μιας γέφυρας, ενός λιμανιού και πολλά άλλα. Κάθε χάρτης τώρα χρησιμοποιεί σύμβολα και με τα σύμβολα αυτά μπορεί και γίνεται κατανοητός σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αν δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Κάτι που σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει κοιτάζοντας τους χάρτες γύρω σας είναι ότι δεν έχουν όλοι οι χάρτες το ίδιο μέγεθος, ούτε απεικονίζουν όλοι το σύνολο των περιοχών του πλανήτη. Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη χαρτών ανάλογα με τις ανάγκες μας και με τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε. Επίσης, ένας χάρτης μπορεί να αναπαριστά όλη τη γη ή απλά ένα μικρό μέρος της. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η απεικόνιση ενός χάρτη μπορεί να αφορά και το φυσικό περιβάλλον αλλά και το ανθρωπογενές, αυτό δηλαδή το οποίο έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Έτσι, σε έναν χάρτη μπορούμε να δούμε τις λίμνες, τα ποτάμια, τα βουνά που υπάρχουν σε έναν τόπο, αλλά μπορούμε να δούμε και τα μνημεία, τα αξιοθέατα, τους ναούς και άλλα πολλά που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος. Το μάθημά μας σήμερα θα το ολοκληρώσουμε λέγοντας πως οι άνθρωποι ανακάλυψαν από πολύ νωρίς την αξία του χάρτη και αυτοί που ήταν οι πρώτοι που σχεδίασαν χάρτες ήταν οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι. Οι χάρτες που έφτιαξαν οι λαοί από τα αρχαία χρόνια είχαν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κάθε λαός χρησιμοποιούσε τα υλικά που διέθετε ο τόπος του. Έτσι, οι Βαβυλώνιοι σχεδίασαν τους χάρτες τους πάνω σε πύλινες πλάκες, ενώ οι Ινδιάνοι αργότερα σε δέρματα ελαφιών και οι Εσκιμώοι σε δέρμα φώκιας, σε ξύλο ή ακόμη και σε οστά. Μία πολύ εντυπωσιακή πληροφορία στο σημείο αυτό είναι ότι οι Ίνκας, οι ιθαγενείς φυλείς της Αμερικής, σκάλιζαν τους χάρτες τους πάνω σε πέτρες ώστε να δίνουν την αίσθηση του ανάγλυφου. Τέλος, να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα το πρώτο βιβλίο γεωγραφίας, το οποίο περιείχε και χάρτη, γράφτηκε από τον Εκατέωτο Μιλήσιο το 500 π.Χ. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας, λίγα πράγματα και ουσιαστικά και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάσουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος!